Αρνός. Άσκηση πάνω στις μεθόδους ολοκλήρωσης. Με τη βοήθεια των τύπων 2 ημίτονο α επί συν ημίτονο β ότι μας κάνει ημίτονο του α μείον β και ημίτονο του α και β, με τη βοήθεια του δεύτερου και του τρίτου τύπου, η άσκηση ζητάει να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα πρώτων, ημίτονο χ επί συν ημίτονο 2χ, δεύτερον συν ημίτονο 3χ επί συν ημίτονο 5χ και τρίτον ημίτονο 2χ επί ημίτονο 4χ. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Ημίτονο χ επί συν ημίτονο 2χ δχ. Για να δούμε λίγο ποιος από τους τύπους που μας έχει δώσει η άσκησή μας βοηθάει για να αντιμετωπίσουμε γρήγορα και εύκολα αυτό το ολοκλήρωμα. Έχουμε ημίτονο του κάτι, του χ, επί συν ημίτονο του κάτι. Για να δούμε. Αυτό θυμίζει λίγο, έτσι. Αυτό θυμίζει, βέβαια έχει μπροστά και ένα διάρρη που δεν το χρειαζόμαστε, αλλά για πάμε λίγο να το γράψουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. 2 ημίτονο α επί συν ημίτονο β, 2 ημίτονο α επί συν ημίτονο β είναι ίσο με ημίτονο α μειον β και ημίτονο α συν β. Ημίτονο του α μείον β και ημίτονο του α συν β. Ωραία. Λοιπόν, επομένως, έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική σχέση. Απλά, επειδή εμείς εδώ μπροστά δεν έχουμε κάποιο, δεν έχουμε εδώ μπροστά 2, ώστε να συμβαδίζουμε αυτό τον τύπο, άρα τι μπορούμε να κάνουμε. Να πούμε ότι, άρα το ημίτονο α επί συν ημίτονο β, το ημίτονο α επί συν ημίτονο β μας κάνει τι. Το 1 δεύτερο του ημιτόνου α μείον β συν το ημίτονο του α συν β. Εντάξει, ώστε να έχουμε ημίτονο α επί συν ημίτονο β. Άρα, αν παρατηρήσουμε λίγο αυτό τον τύπο μας, αυτό πώς μπορεί να γραφεί με βάση αυτόν εδώ τον τύπο. Για να δούμε. Ολοκλήρωμα. 1 δεύτερο ημίτονο του α μείον β, έτσι, α μείον β. Άρα, το α είναι το χ, α, χ, μείον το β που εδώ ποιο είναι, παιδιά, το 2χ. Πολύ ωραία. Συν το ημίτονο του α και β, δηλαδή συν το ημίτονο του χ και 2 επί χ. Οπότε αυτά εδώ, μην ξεχνάς τον τεχ, έτσι. Οπότε αυτά εδώ τώρα πώς γίνονται, ολοκλήρωμα. 1 δεύτερο επί ημίτονο του μείον χ συν το ημίτονο του 3 επί χ. Και όλο αυτό δχ. Εδώ πέρα τώρα, το 1 δεύτερο μπορεί να βγει έξω από το ολοκλήρωμα, να βγει απ' έξω. Άρα θα έχουμε το ημίτονο του μείον χ συν το ημίτονο του 3 επί χ. Βάλ το μέσα σε μία αγγύλη, να είναι έτσι πιο όμορφο και όλο αυτό δχ. Ωραία. Εδώ πέρα τώρα, παιδιά, νομίζω ότι η ζωή μας έχει γίνει πάρα πολύ εύκολη, έτσι. Γιατί εδώ πέρα, μέσα στο ολοκλήρωμα, έχουμε τι πράγμα. Μέσα στο ολοκλήρωμά μας έχουμε άθροισμα κάτι και κάτι. Άρα στο άθροισμα, όπως και στη διαφορά, δεν σπάει το ολοκλήρωμα. Άρα πώς θα γίνει. 1 δεύτερο επί αγγύλη. Το ολοκλήρωμα του ημιτόνου πλην χ. Δχ συν άλλο ολοκλήρωμα ημίτονο του 3χ δχ. Καταλάβαμε τι έγινε. Αυτό εδώ το ολοκλήρωμα του αθροίσματος έσπασε στο άθροισμα των δύο επιμέρους ολοκληρωμάτων. Και αυτά τα ολοκληρώματα, από ό,τι βλέπουμε, μπορούμε να τα υπολογίσουμε πάρα πολύ εύκολα. Εδώ μπορούμε, αν δεν θέλουμε να παιδευόμαστε, να κάνουμε μια πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση. Που είναι τι. Ημίτονο του μείον χ δεν είναι ακριβώς το ίδιο όπως ξέρουμε από τη τριγωνομετρία με το να γράψουμε ημίτονο χ. Με άλλα λόγια, παιδιά, δύο αντίθετες γωνίες όπως είναι η χ και η μείον χ, οι αντίθετες γωνίες έχουν πάντα ίσα ημίτονα. Καταλάβαμε. Α, δάσκαλε, δεν τα θυμάσαι καλά, θα μας πει κάποιος. Έχουν αντίθετα ημίτονα. Μην παρασυρώμαστε.
Το ημίτονο του μείον χ είναι το μείον ημίτονο του χ. Τα ημίτονα τους είναι αντίθετα. Προσοχή, παιδιά, στις τριγωνομετρικές ιδιότητες, έτσι. Κάποιος όμως μπορεί να πει ότι εγώ δεν θέλω να βαρύνω το μυαλό μου με τέτοιες ιδιότητες, θέλω να υπολογίσω το ολοκλήρωμα όπως ξέρω, σύμφωνα με τους κανόνες μου. Πολύ ωραία, κανένα πρόβλημα. Οπότε, ένα δεύτερο, εντάξει, επί, Αγγίλη, ποιο είναι το ημίτονο του μείον χ? Δεν είναι από το πινακάκι των βασικών ολοκληρωμάτων συνημίτονο του μείον χ, εντάξει. Συνημίτονο του μείον χ διά τι? Μείον ένα, πολύ ωραία, διά μείον ένα. Με ένα μείον φυσικά εδώ πάνω, εντάξει, θυμόμαστε τον τύπο. Υπάρχει ένας τύπος από τα βασικά ολοκληρώματα που τι σου λέει, ότι το ημίτονο του α επί χ, το ολοκληρωμά του πόσο είναι? Μείον συνημίτονο του α χ διά α. Το θυμόμαστε? Εδώ το α μας είναι και καλά σαν να υποθέσουμε το... Ποιο? Το μείον ένα. Άρα μείον συνημίτονο του μείον χ προς μείον ένα. Να το. Πάμε να γράψουμε και το άλλο, να δούμε πώς σχηματίζεται. Συν, ποιο είναι το ημίτονο του 3χ. Πάλι θα πάρουμε αυτό τον τύπο. Αυτή τη φορά το α είναι πόσο? 3. Άρα είναι συν, αλλά με το μείον θα γίνει εδώ πέρα ένα μείον. Άρα, μείον συνημίτονο του 3χ, πολύ ωραία, διά 3. Και όλο αυτό σε άγγελη. Επομένως, από ό,τι βλέπουμε, έχουμε καταφέρει, έχουμε διώξει όλα μας τα ολοκληρώματα και στη θέση του τι έχει μείνει? Στη θέση τους έχει μείνει τα αποτελέσματά τους. Για να τα γράψουμε λίγο πιο απλά. Ένα δεύτερο, επί, παρένθεση. Αυτά τα μείον μπορούν να απλοποιηθούν. Άρα θα έχουμε το συνημίτονο του μείον χ, πολύ ωραία, μείον το συνημίτονο του 3χ, τρίτα. Α, αυτό εδώ πέρα. Και άμα θες να κάνεις και επιμεριστική ιδιότητα, για να έχεις τα αποτελέσματά σου γραμμένα πιο απλά, κάνε ένα δεύτερο πολλαπλασιασμό με το συνημίτονο του μείον χ και το ένα δεύτερο πολλαπλασίασέ το με το πλην συνημίτονο 3χ τρίτα. Άρα τι θα έχουμε? Το γράψουμε και εδώ πάνω. Λοιπόν, άρα το γράφουμε εδώ πάνω. Συνημίτονο του μείον χ δεύτερα, συνημίτονο του μείον χ δεύτερα, μείον συνημίτονο 3χ έκτα. Μείον συνημίτονο 3χ έκτα. Και ολοκληρώθηκε αυτό το ερώτημά μας. Άρα το ολοκλήρωμα είναι συνημίτονο του μείον χ δεύτερα, μείον συνημίτονο 3χ έκτα. Μην ξεχνάς συν τη σταθερά σε. Και άμα θες να το προχωρήσεις και λίγο παραπάνω, το συνημίτονο του μείον χ είναι σαν να λέμε συνημίτονο χ. Δύο αντίθετες γωνίες όπως είναι η χ και η μείον χ έχουν ίσα συνημίτονα. Αλλά εδώ τι είχανε? Αντίθετα ημίτονα, έτσι. Εντάξει, το θυμόμαστε. Το ημίτονο του μείον χ είναι ίσο με μείον ημίτονο χ, αλλά το συνημίτονο του μείον χ, δηλαδή της αντίθετης γωνίας, είναι ίση με το συνημίτονο χ. Άρα πολύ απλά το ολοκλήρωμά μας είναι συνημίτονο χ δεύτερα, μείον συνημίτονο 3χ έκτα, συν τη σταθερά σε. Και ολοκληρώθηκε το ερώτημα 1.